Μεγάλο είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη με τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα να δημιουργούν κομφούζιο, ειδικά στο κέντρο τη πόλη. Το πρόβλημα με τον αριθμό των αυτοκινήτων που έχει αυξηθεί πολύ μετά την πανδημία και την οικονομική κρίση έχει διωγγωθεί αρκετά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή συγκοινωνιακού σχεδιασμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Γιάννη Πολίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε. Εμεί οι επιστήμονε λέγαμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε την ατυχία να ζήσουμε μια τεράστια οικονομική κρίση, στο τέλο αυτή τη οικονομική κρίση, είχαμε τον κορονοϊό. Οπότε είχαμε αφήσει τα προβλήματα τα συγκοινωνιακά λίγο στην άκρη. Ε, μετά λοιπόν από δύο επιστροφέ, να το πω έτσι στην κανονικότητα, μία βράχη χρόνια του κορονοϊού και η δεύτερη τη οικονομική κρίση, σιγά σιγά επιστρέφουμε πάλι στην κανονικότητα. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν πολλέ δραστηριότητε ε, μέσα στην καθημερινότητά του και αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο ζούσαμε και πριν από αυτέ τι δύο μεγάλε κρίσει. Εδώ να πω ότι το πρόβλημα ακόμα δεν έχει φτάσει στα οριά του. Να πω ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουμε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στο συν 30% σε σχέση με τα δύο ενδιάμεσα lockdown στην κυκλοφορία, αλλά βρισκόμαστε κάτω από το 20% σε σχέση με το μέγιστο κυκλοφοριακό φόρτο που εμεί μετρούσαμε το 2008 με 2009. Η εκτίμηση του καθηγητή είναι πω το πρόβλημα θα μεγαλώνει όσο περισσότερο επανερχόμαστε στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε, στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό αυτό που λέμε είναι ο φαύλο κύκλο των επιλογών μετακίνηση. Που λέει τι, έτσι με πολύ απλέ κουβέντε, ότι το αυτοκίνητο, αν δεν κάνουμε κάποιε παρεμβάσει, θα συνεχίσει να είναι ελκυστικό από γενιά σε γενιά. Εμεί λοιπόν τι κάνουμε, έχουμε αφήσει. Ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια την Θεσσαλονίκη, ε, χωρί να κάνουμε κάποια παρέμβαση ε, μη χρήση του αυτοκινήτου. Ε, δυστυχώς το επίπεδο των δημοσίων συγκοινωνιών είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το μετρό το αναμένουμε εδώ και 20 χρόνια. Άρα, έχουμε αφήσει μια πόλη την οποία τη φτιάξαμε για αυτοκίνητα να συνεχίσει να είναι για αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τον κύριο Πολίτη, το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα λυθεί εάν βελτιωθεί η απόδοση των μέσων μαζικής μεταφοράς όπως και στι μεγάλε ανεπτυγμένε πόλει του εξωτερικού.